Φτάσαμε εδώ στο μοναστήρι, συχαστήριο είναι, δεν έχει αυτοκίνητα, δρόμους, να ακούς ήχους. Το μόνο που ακούς είναι τα τζιτζίτια, μεσημέρι. Τα απογευματάκια σίγουρα θα είναι μπλουτισμένη η ήχη με πουλάκια. Φανταστική θέα, φοβερή. Χαρακτηριστικό η πέτρα και το χτίσιμο αυτής της περιοχής. Κοιτάξτε εδώ ένα στίχος έτσι, αυτός είναι πάνω από 10 μέτρα, χωρίς ενάζι, χωρίς μπετό, χωρίς τίποτα. Το έχω πει πάρα πολλές φορές και σήμερα ημέρα 2024 με φοβερή, ας το πούμε, και υλικά αλλά και μηχανήματα, δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα τείχος που να του δώσουμε στατικότητα, ας το πούμε, στα 2 μέτρα, όχι στα 10. Πολύ όμορφα, με το πράσινο. Φυσικά χαρακτηριστικό στα μοναστήρια είναι τα λουλούδια, η περιποίηση, ωραίοι χώροι. Α, μερτιά. Δεν ξέρω αν είναι μερτιά, πάντως μοιάζει σαν μερτιά. Και η γαρδένια. Εδώ είναι η εκκλησία, πολύ όμορφη, ωραίος χώρος. Πολύ όμορφη η εκκλησία. Εδώ είναι η δεύτερη είσοδο, η έξοδο. Μέσα στα πλατάνια, στα λουλούδια, πολύ δροσιά. Η ομορφιά, παιδιά, είναι παντού. Τα αρώματα, τα χρώματα και ο ήχος. Πάμε, μιλήσαμε εδώ με την ηγουμένη. Θα μας κάνει μια μικρή ξενάγηση. Γεια σας. Καλώς ορίσατε. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά, δόξα Θεός, καλά. Το όνομά σας? Γερότσα Ειρήνη. Η Γερότσα Ειρήνη. Εγώ είμαι ο Νίκος ο Κυκάκης. Χαίρο και πολύ. Πάμε να δούμε. Καλώς ορίσατε, Λάξ. Με το που μπαίνεις, έτσι έχεις μια αντιμετωπίζεις
αντιμετωπίσεις έτσι μια όμορφη, ένα όμορφο συνέστημα μέσα από τις τοιχογραφίες. Μια μια δροσεράδα μέσα από το ναό. Θα ανάψουμε μετά ένα κεράκι, γιατί πάρα πολλοί κόσμος έχει την ανάγκη, ακόμα και μέσα από το διαδίκτυο, ακόμα και μέσα από έναν άνθρωπο, ας το πούμε, που θα τους πει ότι αυτό το κεράκι είναι για σας, το έχουν ανάγκη και πολλές φορές μου λένε, επειδή εμείς είμαστε σε ένα κρεβάτι και δεν μπορούμε ή περνάνε κάποιο ζόρε με κάποια παιδιά, τον πόνο τους, έχουν την ανάγκη μέσα από τη δύναμη της πίστης με ένα κεράκι να νιώσουν έτσι, έτσι όμορφα και με μια ευχή, ας το πούμε. Και όπως βλέπετε, ο ναός μας είναι κατάγραφος από τοιχογραφίες. Μπορούμε να πούμε λίγα πράγματα, αν θέλετε. Χρονολογείται από τον 12ο αιώνα. Είναι δηλαδή μονή, ήταν ανδρόμονη μέχρι το 1940. Ήταν μοναστήρι πάντοτε εδώ. Θα ξεκινήσουμε λίγο με μια παράδοση παλαιά. Μένει μέχρι τις μέρες μας αυτή η παράδοση, προφορική βέβαια, αλλά από στόμα σε στόμα και από γιαγιά στην κόρη, άφηνε την παράδοση αυτή ότι πρώτου 11ου αιώνα το μοναστήρι ήταν σε μια απέναντι πλαγιά, δίπλα μας ακριβώς δηλαδή είναι ένα φαράγγι, και ουσιαστικά το μοναστήρι είναι χτισμένο στην άκρη του βράχου. Εκεί λοιπόν ήταν το πρώτο μοναστήρι που για άγνωστους λόγους ήταν ανδρικό τότε. Ήρθαν σε αυτή την περιοχή. Θέλανε να το χτίσουν το μοναστήρι σε πιο ψηλό μέρος, αλλά έβρισκαν με θαυματουργικό τρόπο τα υλικά προς οικοδομή εδώ. Τότε εκείνη την εποχή, φανταστείτε, με τα ζώα, με τα μουλάρια, μετέφερα ξανά τα υλικά εκεί που θεωρούσαν εκείνη σωστό. Την επόμενη μέρα ξανά βρίσκανε τα υλικά προς την οικοδομή σε αυτόν τον τόπο, οπότε κατάλαβαν ότι ο Άγιος σε αυτόν τον τόπο επιθυμεί, όπως και μετέπειτα, γιατί τους προβλημάτιζε δεν υπήρχε νερό. Μετά βρέθηκε και νερό, η οποία υπάρχει αυτή η πηγή μέχρι τις μέρες μας, εμείς το θεωρούμε και αγίασμα και όντως, αν το κρατήσει κανείς πολύ καιρό, πραγματικά ποτέ δεν χαλάει. Βρέθηκε ένα θαυματουργικό τρόπο. Έτσι έγινε η πρώτη μονή εδώ. Ήταν ανδρό, όπως σας είπα, μέχρι το 1940. Η αρχιτεκτονική του ναού είναι τετρακιόνιο σταυροειδής με τρούλο. Είναι κατά τον αγιορείτικο τύπο. Αν πάμε και μέσα σιγά-σιγά, αν θέλετε, θα δείτε ότι έχουμε χορούς δεξιά και αριστερά κατά τον αγιορείτικο τύπο, δηλαδή παρομοιάζει με καθολικά των μονών του Αγίου Όρους. Είναι διατηρηταίο με τα Βυζαντινό μνημείο. Ο ναός που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή ανακαινίστηκε εκ βάθρων στα ερείπια εκείνου του πρώτου ναού του 10ου αιώνα το 1695. Οι τοιχογραφίες είναι αμέσως μετά, αρχές του 1700 δηλαδή, 1704 με 1723 έγινε η γεωγράφηση του ναού. Αξίζει, νομίζω, να πούμε έτσι λίγα πράγματα, αν θέλετε, για τις τοιχογραφίες. Χωρίζονται σε τρία θέματα. Μπορώ να καθίσω μέχρι το βράδυ εγώ. Σε τρία θέματα. Πραγματικά είναι κατάγραφος ο ναός. Γνωρίζουμε τα μικρά ονόματα των αγιογράφων, Χρήστος και Πάνος, αγνώστων επωνύμων, οι οποίοι βέβαια στην Αγία Πρόθεση ζωγράφησαν τα ονόματά τους, οπότε μνημονεύονται και αιώνια σε κάθε θεία λειτουργία. Έχουμε λοιπόν χριστολογικά θέματα, που σημαίνει ότι αφορούν τη ζωή και τα θαύματα του Χριστού. Έχουμε παραστάσεις από τις εορτές της Παναγίας μας. Βλέπετε εκεί απέναντι ακριβώς η κοίμηση της Θεοτόκου, είναι η πιο μεγάλη παράσταση. Από κάτω. Ναι, εκεί. Ωραία. Είναι η πιο μεγάλη σε έκταση παράσταση. Και έχουμε και παραστάσεις από όλο τον ακάθιστο ύμνο. Ξέρετε, όταν λέμε τους χαιρετισμούς, κάθε γράμμα της αλφαβήτου είναι και ένα χέρι στην υπεραγία Θεοτόκο. Και βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλές παραστάσεις. Είναι πάρα πολλές παραστάσεις. Πιο πάνω αφορούν τα πάθη του Χριστού.
Έχουμε τη Σταύρωση πάνω-πάνω, όταν πήγε στον Άννα και στον Καϊάφα και τα λοιπά. Και εδώ η αποκαθήλωση και από την άλλη μεριά έχουμε την Ανάσταση και τα λοιπά. Και έχουμε και τους Αγίους βέβαια, ολόσωμους και Αγίες. Μην ξεχνάμε ότι ήταν ανδρικό το μοναστήριο, οπότε περισσότερους Αγίους και λιγότερες Αγίες. Ήταν σε μεγάλη ακμή μέχρι και το τέλος του 1700. Από εκεί και έπειτα έχει έτσι μία αυθήνουσα πορεία και με το διάταγμα του Όθωνος ως μονή διαλύθηκε. Το διάταγμα αυτό έλεγε ότι οι μονές που έχουν κάτω από 6 μοναχούς διαλύονται. Δυστυχώς είχε και αυτή την άσχημη κατάληξη το μοναστήρι μας. Έγιναν βέβαια ενέργειες επανελειτουργίας, αλλά είχε μία αυθήνουσα πορεία. Και τα κοιμήλια που είχε χάθηκαν στο πέρασμα του χρόνου, που είναι και το σημαντικότερο όσον αφορά τον θρησκευτικό πλούτο. Αυτό που έχει σημασία στα μοναστήρια είναι οι εικόνες μας, η παράδοσή μας, η πίστη μας. Αυτό κράτησε τόσα χρόνια την Ελλάδα, αυτό την κρατάει και αυτό θα την κρατάει, πιστεύουμε. Έγινε γυναικεία μονή το 1940 και έπειτα. Υπάρχει και ένα άλλο περιστατικό, το οποίο πάλι έχει μείνει προφορικά μέχρι τις μέρες μας. Πριν από πολλά χρόνια, επί τουρκοκρατίας, κάποιος Τούρκος θέλησε να πορθήσει το μοναστήρι και ήρθε με τους στρατιώτες του. Πρόλαβε λοιπόν ο ηγούμενος να τρέξει λίγο πιο ψηλά στο βουνό, να τον παρακαλέσει να μην κάψει το μοναστήρι. Έφυγε, ήταν μεσημέρι, έτσι λέει η παράδοση, και πήρε ένα ποτήρι κρασί που ήταν εκείνη την ώρα στην τράπεζα, ώστε, λέει στον Τούρκο, θα ρίξω, λέει, αυτό το ποτήρι με το κρασί στον κρεμό και αν το βρούμε άθικτο και γεμάτο με κρασί, δεν θα πειράξει το μοναστήρι. Γέλασε φυσικά ο Τούρκος, γιατί το θεώρησε αδιανόητο. Το αυτονόητο. Όντως το πέταξε στο βράχο κάτω, έστειλε κάποιον δικό του γελώντας. Όμως, ότου θαύματος, το βρήκε να στέκεται πάνω σε μια πέτρα, γεμάτο. Άσπαστο και γεμάτο. Άσπαστο, να μην του λείπει ούτε μία σταγόνα από μέσα. Πράγματι, συγκλονίστηκε ο Τούρκος, δεν πείραξε το μοναστήρι. Η παράδοση βέβαια συνεχίζει και λέει ότι το βράδυ στο όνειρό του ο ηγούμενος είδε τον Άγιο Άννη τον Πρόδρομο και του λέει, άλλη φορά μην μεταχειρίζεσαι κάτι τέτοιο, γιατί η λαϊκή παράδοση το μεταφέρει έτσι, ότι ίσα που πρόλαβα να πιάσω το ποτήρι. Και όντως η δική του ενέργεια, ας πούμε, ήταν αυτή που επενέβη. Όπως έγινε και εγώ σήμερα, ναι. Τελευταία στιγμή ήρθα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, βλέπουμε όμως πώς είναι πλεγμένη και η πίστη μας με το κάθε γεγονός στη ζωή μας. Και δηλαδή, το χιούμορ που είχανε. Και το χιούμορ. Και το χιούμορ, γιατί και αυτό μέσα στη ζωή μας. Ακριβώς. Και ότι εκείνο που εκείνη την ώρα σκέφτηκε, όμως και πόσο ακράδαντη πίστη είχε ο ηγούμενος εκείνη την εποχή, ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος θα τρέξει. Και δεν είπαμε ότι το μοναστήρι να ετοιμάται στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Εορτάζουμε στην αποτομή της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στις 29 Αυγούστου. Βέβαια και όποτε άλλοτε είναι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, 7 Ιανουαρίου, 24 Ιουνίου που είναι το γενέθλιο, έχουμε Θεία Λειτουργία. Μαζεύεται πολλοί κόσμος, έρχονται από πολλά χωριά της Ναυπακτίας και έρχονται και στον Εσπερινό και ανήμερα. Από παλιά είχαν την παράδοση, όταν δεν υπήρχε ακόμα δρόμος, ανέβαιναν από το μονοπάτι με τα ζώα, μέναν το βράδυ γύρω εδώ σε ό,τι λιβάδια και όπου έστρωναν κάτω από κανένα δέντρο και κοιμόντουσαν
Και επειδή είναι το μοναστήρι γιορτάζει και είναι η μέρα εκείνη που δεν τρώμε ούτε λάδι, φτιάχναν κάτι ριζόπιτες οι κυρίες του χωριού, ας πούμε, και προσέφεραν στον κόσμο. Εκείνη τη μέρα φέρνανε πολλά παιδάκια και τα βάπτιζαν και αυτό γενικά έχει μείνει. Αυτή η αγάπη και η ενθύμηση εκείνων των χρόνων και ακόμα το επισκέπτονται και έρχονται στην Πανήγυρη και ευλαβούνται τον Άγιο και μάλιστα εδώ οι ντόπιοι λένε θα πάμε στον Αφέντη τον Αγιάννη. Τον Αφέντη τον Αγιάννη. Στον Αφέντη τον Αγιάννη. Όταν το είχα ακούσει στην αρχή όταν είχαμε έρθει μου είχε κάνει πολύ εντύπωση, αλλά κατάλαβα ότι το θεωρούν αφέντη τους, τον θεωρούν προστάτη τους, τον επεκαλούνται σε κάθε δυσκολία της ζωής τους. Και αυτό τους κάνει να έχουν αυτή την οικειότητα. Σε σχέση με τα παλιά χρόνια, η νεολαία, οι άνθρωποι αυτοί που παλιά μεταδίδανε στα μικρά παιδάκια μέσα από, ας το πούμε, με το χιούμορ, όπως την ιστορία που κάναμε, που κάποιες ιστορίες μπορεί να ήταν και αληθινές, κάποιες, ας το πούμε, μπορεί να ήταν μπορεί και φανταστικές. Μπορεί να είχαν και μία υπερβολή, ας πούμε, υπερβολή και που, μέσα στη λαογραφία της. Αλλά μέσα αυτή η υπερβολή ήταν, ας το πούμε, για να τονίσει την πίστη τους. Δεν ήταν υπερβολή για να βγάλουν χρήματα, ούτε για να βγάλουν... ήταν υπερβολή που, ας το πούμε, θα μεγάλουν ακόμα περισσότερο και την πίστη των παιδιών που θα την ακούγαν. Ακόμα συνέβησαν όμως και πραγματικά γεγονότα και θαύματα, ας πούμε, που το θυμούνται άνθρωποι που ζουν ακόμη, έχουν, θυμούνται ως παιδάκια, θαύματα της παρουσίας του Αγίου. Ήταν 29 Αυγούστου πανηγύριζε το μοναστήρι και ήταν μετά τη Θεία Λειτουργία. Ακούγανε πως κάποιος υποφέρει, σαν κάποιος να πονάει. Ακούγανε ένα βογγητό. Έτσι μου το έχουν μεταφέρει. Άνθρωποι, σας λέω, που ζουν μέχρι τις μέρες μας. Προβληματίστηκαν, ήταν εδώ πέρα τότε και οι αρχές του τόπου και η αστυνομία και τα λοιπά και νόμιζαν πως κάποιος έχει πέσει, μήπως κάποιος, γιατί από κάτω ακριβώς είναι βράχος. Πήγανε, ψάξαν, όσο απομακρυνόντουσαν από την εκκλησία δεν ακουγόταν τόσο πολύ. Εντυνότανε όταν έμπαινε κανείς στο ναό. Το άκουσε όσοι ήταν εδώ παρευρισκόμενοι, δεν ήταν ένα, ήταν δεκάδες άτομα εκείνη τη στιγμή και ακουγόταν για πολλή ώρα αυτό το φωγητό. Κατάλαβα λοιπόν ότι ήταν η μέρα που ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος αποκεφαλίστηκε, αυτό γιορτάζουμε εκείνη τη μέρα, από τον Ηρώδη, οπότε έκανε με αυτόν τον τρόπο την παρουσία του αισθητή, ήρθαν τότε ξανά οι μοναχές, άρχισαν παράκληση και ο κόσμος και οι μοναχές και οι ιερείς εκείνη τη στιγμή που ήταν εδώ. Και αυτό έχει μείνει μέχρι τις μέρες μας. Όπως άλλοτε, λίγα χρόνια πριν, επί των ημερών μας δηλαδή, την ώρα που ο Σεβασμιότατος, ο Δεσπότης μας, έβγαζε κήρυγμα και έλεγε για το Άγιο Αίμα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου που χύθηκε γιατί ήλεγξε τον Ηρώδη. Αν ξέρουμε τη ζωή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, ξέρουμε ότι δεν άρεσαν στον Ηρώδη αυτά που έλεγε για τη ζωή του με την Ηρωδιάδα, τη γυναίκα του αδελφού του, που εμίχευσε ουσιαστικά. Οπότε, έτσι αιτήθηκε μετά από ένα χορό που έκανε η Σαλόμη, η κόρη της Ηρωδιάδος, αιτήθηκε το κεφάλι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου επί πίνακι, σε πιάτο δηλαδή. Γιατί δεν άντεχε να... Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος κήρυτε μετάνοια. Δεν άντεχε λοιπόν τον έλεγχο τον οποίο το έκανε δικαίως ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Και έλεγε λοιπόν ο Δεσπότης σε εκείνο το κήρυγμα, ήταν πρωί, και έλεγε για το Άγιο Αίμα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, το οποίο χύθηκε
Και είναι και ο Άγιος που είναι μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Και εκείνη την ώρα, η εικόνα που βρίσκεται στον πρόναο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, που είναι η εφαίστειος εικόνα της Μονής, η παλαιότερη εικόνα της Μονής δηλαδή, άρχισε να ευωδιάζει. Και το αισθάνθηκε πάρα πολύς κόσμος αυτό. Μόλις σταμάτησε το κήρυγμα, λίγο μετά σταμάτησε και αυτή η άρρητη ευωδία. Ήταν τόσο δυνατή που ο ένας άρχισε να ρωτάει τον άλλον τι συμβαίνει. Το κατάλαβαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Έτσι βλέπουμε την παρουσία του Αγίου και την αγάπη του κόσμου που είχαν καθαρή καρδιά και αισθάνθηκαν και πίστη. Αυτό το πράγμα και πίστη. Και γιατί πίστη. Όταν δεν έχεις πίστη και, πίστη. Και είσαι άπιστος, ναι. Ό,τι και να σου δώσουν, ό,τι και να έχεις, ναι. Θα είσαι... Έτσι. Αυτό που ήθελα προηγουμένως να πω είναι η τότε εποχή υπήρχε, ας το πούμε, η δύναμη και η πίστη να μεταφέρει η παλιά γενιά στη καινούργια γενιά, παρόλο που δεν είχαν ρεύμα, παρόλο που δεν είχαν εκεί στο τζάκι, σε ένα κεράκι, να πούνε μια όμορφη ιστορία για να κάνουν και τα παιδιά να πιστέψουν. Αυτό συνεχίστηκε. Συνεχίστηκε και συνεχίζεται. Παρόλο στις δυσκολίες της εποχής μας, συνεχίζεται ακόμα και τώρα. Έχουμε πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που λένε «Εγώ βαπτίστηκα εδώ, βαπτίστηκε ο πατέρας μου εδώ, θα βαπτίσω το γιο μου και εδώ τα παιδιά μου, και τα παιδιά μου». Και έχουμε παράδοση. Περιπτώσεις γενεών, η γιαγιά βαπτισμένη εδώ, η κόρη βαπτισμένη εδώ, η κόρη βάπτισε τα παιδιά εδώ. Τα εγγόνια, ας το πούμε. Ναι, και έχουμε γενιές οι οποίες βαπτίστηκαν εδώ και μέχρι τις μέρες μας και μάλιστα και φέτος θα τελέσουμε βαπτίσεις, οι οποίες και η γιαγιά και η μαμά έχουν βαπτιστεί εδώ. Πάμε να δείξουμε στον κόσμο ότι η πιο παλιά εικόνα. Ναι. Είναι εικόνα καθώς αυτή μπήκατε στον πρόναο. Είναι η εικόνα του Αγίου του Προδρόμου εδώ. Αυτή εδώ. Είναι, όπως είπα, η παλαιότερη εικόνα της Μονής. Είναι θαυματουργή εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Βέβαια, υπήρχε και παλαιότερη. Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι επί όθωνος στο μοναστήρι διαλύθηκε και χάθηκαν δυστυχώς όλα τα κοιμήλια και παλαιές εικόνες που είχε. Όμως, ο Άγιος δεν αφήνει το μοναστήρι του. Πραγματικά, πολλοί άνθρωποι έχουν δει και στον ύπνο του τον Αγίον τον Πρόδρομο, τους έχει καλέσει στο μοναστήρι. Λέει, ελάτε να με προσκυνήσετε, ελάτε να προσευχηθείτε, θα σας βοηθήσω, και έχουμε καθημερινά θαύματα της παρουσίας του Αγίου. Με την πίστη βέβαια που ο καθένας αφήνει στο Θεό και στον Άγιο. Κατά την πίστη μας γίνεται. Πάνω σας υπάρχει μια τυχογραφία. Η τυχογραφία αυτή είναι μοναδική στον ελληνικό χώρο. Ναι, και δεν το λέω εγώ, το λέει κάποιος ο οποίος έχει ασχοληθεί επί του θέματος. Ουσιαστικά βλέπουμε το Χριστό ως αναπεσόντας. Δηλαδή, τι σημαίνει? Ότι ούτε κοιμάται, ούτε είναι καθιστός. Σημαίνει ότι υπαγρυπνεί. Ναι, γιατί έχει τα πόδια του, ας το πούμε, σε μια θέση. Το λιοντάρι, λοιπόν, έχει μπει από τον αγιογράφο έτσι ως μια πιο έντονη παράσταση, θα το λέγαμε, σαν γιατί βρίσκει, ανθρωπόμορφο, ναι, βρίσκει την τεκμηρίωσή του η παράσταση αυτή με τον Χριστό μισοξαπλωμένο, θα λέγαμε, στην Αγία Γραφή, που λέει «αναπεσόν εκοιμήθιος λέον της εγερή αυτών». Δηλαδή, αναπεσών, κοιμάται σαν το λιοντάρι, που το λιοντάρι ποτέ δεν θα είναι. Επαγρυπνεί πάντοτε. Αυτή λέξη. Επαγρυπνεί πάντοτε. Είναι πάντα σε γρήγορση, σε ετοιμότητα. Εδώ όμως είναι μεταφορικά για να μας δείξει ότι ο Χριστός επαγρυπνεί για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Πολύ όμορφη. Αυτό είναι. Βλέπουμε αριστερά τον προφήτη Ισαΐα, ο οποίος προείπε αυτό που σας ανέφερα. Και βλέπουμε από την άλλη μεριά τον άγγελο που κρατάει τα πάθη στο Χριστό. Είναι ουσιαστικά πριν, κρατάει ένα ποτήριο που μέσα έχει και το σταυρό και το σπόγκο και τον κάλαμο που τρύπησαν το πλευρό του Χριστού, και ουσιαστικά δείχνει αυτό που θα έρθει, που θα συμβεί για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Εδώ είναι η πιο
καλοδιατηρημένες στιχογραφίες. Το μοναστήρι μας, ο ναός αυτός, συντηρήθηκε πρόσφατα. Ερχόσασταν λίγους μήνες πριν. Ήταν λίγο πιο ξεδοριασμένος, ναι, έχουν καθαριστεί. Έχει... Ωραία. Μπράβο σε αυτούς που... Γίνει μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού, της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Έγινε η συντήρηση των τοιχογραφιών για να μείνει πάλι, και για τις άλλες γενιές. Να ξαναπούμε πάλι την ημερομηνία που φτιάχτηκε ο ναός. 1695 ανακαινίστηκε ο ναός αυτός εκβάθρος στα ερείπια παλαιότερου ναού του 12ου αιώνα. Οι τοιχογραφίες είναι αρχές του 1700. Εγώ να ρωτήσω, εδώ στις κολόνες έχουμε κάποιες γραμμές. Είναι κάποιες, ας το πούμε... Βλέπω κάτι, έχουν χαράξει. Ναι, κάποιες χαρακές. Τώρα δεν γνωρίζω εκείνες. Ήτανε... Κοιτάξτε, ήταν περίοδο που το μοναστήρι ήταν κλειστό. Η πιο έτσι, μεγάλη φθορά αναπανόρθωτη ζημιά έχει προκληθεί στις τοιχογραφίες, αν δείτε εδώ. Κάποιοι είχαν άγνοια, θα το πω. Άλλοι το θεωρούσαν ευλογία να αφήσουν το όνομά τους. Έχει προκληθεί ζημιά, ναι. Μεγάλη στις τοιχογραφίες. Είναι κατάγραφος ειδικά ο πρόνος και ο κύριος ναός με χαράγματα από αφέλεια. Δυστυχώς, ναι. Αυτό που βλέπω εγώ όμως και με χαροποιεί είναι ότι παρόλο που περάσαν τόσα χρόνια, ας το πούμε, στο πέρας πολλών πολέμων, ναι. Γιατί έχω μπει σε αντίστοιχα, ας το πούμε, σε άλλες εκκλησίες και όλοι πηγαίνανε, ας το πούμε, και οι Γερμανοί αλλά και οι Τούρκοι και στοχεύανε με τα όπλα και τα μάτια. Ναι. Εδώ βλέπω ότι δεν είναι πειραγμένα. Όχι, δεν είναι, γιατί δεν έχει βανδαλιστεί από αλόθρησκους. Ναι. Η φθορά αυτή είναι από εμάς. Γι' αυτό είμαστε Ορθόδοξοι, δεν έχουν πειράξει τα μάτια. Αλλά σας λέω, από άγνοια, από κακή συνήθεια, από... Ακόμα και μια προσευχή μπορεί να ήταν. Ακόμα, ναι, μπορεί ο άλλος να θεωρούσε από ευλάβεια να αφήσω το όνομά μου να μνημονεύεται. Κάπως ναι, έτσι. Κάπως όπως έτσι. Βλέπουμε εδώ, πασαπόρτη λοχίας πυροβολικού, 3 Ιουλίου του 1895. Τον έχουμε βρει αυτό. Και ήρθε και, την επόμενη χρονιά, το 1896, δηλαδή, και το ξανάφησε στο κεντρικότερο σημείο. Ναι, δηλαδή σε μια τοιχογραφία που είναι σπάνια, που δεν πολύ υπάρχει. Πολύ σπάνια. Και... Σας λέω, είναι μοναδική για την παλαιότητα που έχει, ναι, στον ελλαδικό χώρο. Και εδώ βλέπουμε, ο άλλος ήρθε με γκασμά και χάραξε, ναι, τα ονόματα. Έτσι. Ακριβώς, το έχει σκάψει δυστυχώς και βαθιά. Το έχει κάνει, έχει κάνει, ναι, καλή, ναι, ναι, δουλειά. Ναι, εντάξει. Δυστυχώς, αλλά το αποτέλεσμα όμως, παρόλο αυτό, είναι πολύ όμορφο, γιατί, ναι, τα μάτια, πολλές τοιχογραφίες δεν χαθήκαν. Είναι εξαιρετικές τοιχογραφίες. Εδώ πάνω βλέπετε, αξίζει να πούμε για αυτή τη τοιχογραφία, είναι ο Χριστός σε διπλή δόξα. Ουσιαστικά είναι ένθρονος, κάθεται σε θρόνο και έχει γύρω του λειτουργικά πνεύματα, αγγέλους δηλαδή. Στη λειτουργία, στον όρθρο, λέμε τους ένους. Τους ένους. Αυτό είναι η παράσταση των ένων. Εκεί λέμε, ενείτε αυτόν εν τυμπάνω και χορό, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνω, ενείτε αυτόν εν κυμβάλης ευήχης. Και οι αγιογράφοι έχουν βάλει από κάτω ακόμα και αυτούς που χορεύουν, δείχνει τις παραδοσιακές φορεσιές του τότε τόπου, θεωρώ. Βλέπουμε τον προφήτη Δαβίδ που έχει πει αυτούς τους ψαλμούς και τους διαβάζουν φυσικά μέχρι σήμερα. Και βλέπουμε εδώ ότι τους έχουν βάλει και έχουν κάνει πολύ όμορφη παράσταση. Και δύσκολα. Και εκεί επάνω... Και δύσκολες παραστάσεις, ναι, έτσι. Γιατί λέμε, ενείτε αυτόν, ερπετά και πετεινά πτερωτά. Οπότε βλέπουμε και τα ζώα και τα ερπετά και τα πετεινά και τα... και όλα. Οι δύο που είναι ξεχωριστοί από εδώ μεριά, που είναι μόνο τα πρόσωπά τους και γύρω-γύρω φτερούγες. Για ποιο λέτε? Για αυτά εδώ, τα δύο. Αν φτιάξει το κινητό εδώ. Αυτά είναι άγγελοι, είναι τα χερουβίμ. Α, τα χερουβίμ. Έτσι λέγονται. Ωραία. Ή εξαπτέρυγα αλλιώς, είναι, μάλλον είναι, οι άγγελοι έχουν πολλές, να το πω, ομάδες. Έχουμε αγγέλους, αρχαγγέλους, εξαπτέρυγα, απολιώματα,
Είναι... Εκεί βλέπουμε τα εξαπτέρυγα, χερουβίμ. Εδώ είναι ο αποκεφαλισμός, ε. Ναι. Που πάνε... εδώ έχουμε τη ζωή, είναι καλό να το δείξουμε, τη ζωή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, από τη γέννηση έως και την αποτομή. Εδώ βλέπουμε, εδώ βλέπουμε την αποτομή. Να το πάρουμε από την αρχή. Η γέννηση είναι εδώ, η γέννηση του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Δίπλα η φυγή της Ελισάβετ, που έφυγε να γλιτώσει, να μην σφάξει ο Ηρώδης τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, γιατί μην τότε ξεχνάμε. Που είχε δώσει εντολή ακριβώς να σφάξει όλα τα νήπια. Όλα τα νήπια. Ναι. Άρα εδώ, και άνοιξε ο βράχος και πρόλαβε και μπήκε η Ελισάβετ με τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και έκλεισε πίσω της και σώθηκε. Και σώθηκε. Για να έχουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Μέγα προφήτη και βαπτιστή που βάπτισε τον Κύριό μας. Και είναι, σας είπα, ο Άγιος μεταξύ Καινής και Παλαιάς Διαθήκης. Δίπλα είναι η σφαγή του Ζαχαρίου στο Ιερό και όλες οι παραστάσεις που αφορούν... Η σφαγή του Ζαχαρία ήταν η σφαγή που έδωσε εντολή. Ο Άγιος, ο προφήτης Ζαχαρίας, να ήταν ιερέας ουσιαστικά. Μιλάμε για την Παλαιά Διαθήκη. Ναι, που σφάγηκε, για ποιο λόγο. Τώρα να σας πω ακριβώς, δεν θέλω να πω κάποια ασάφεια. Πάντως δόθηκε εντολή να και σφαγιάστηκε μέσα στο ιερό. Και βλέπουμε όλη τη ζωή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Μετά που πήγε και κήρυξε, που πήγε στην έρημο, που βάπτιζε, άρχισε και βάπτιζε τους ανθρώπους. Εδώ, ας πούμε, αυτή η παράσταση είναι πρώτης γεννήσεως του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, που από εδώ, αν έρθετε και σταθείτε από εδώ, που είμαι εγώ, βλέπετε τον προφήτη Ζαχαρία, ουσιαστικά είναι μία τοιχογραφία. Ο προφήτης Ζαχαρίας που προσεύχεται στο ιερό, έξω οι πιστοί, από την άλλη μεριά, αλλά επειδή τρόπον την απίστευτε στο Θεό ότι η γυναίκα του, η Ελισάβετ, σε τέτοια ηλικία συνέλαβε και θα κάνει παιδί. Ο Θεός του πήρε τη λαλιά, του πήρε τη φωνή. Ναι. Και βρήκε τη φωνή μόνο όταν γεννήθηκε ο Άγιος Ιωάννης. Ας και το όταν πω. Είπανε πώς θα ονομάσεις το παιδί, τότε λύθηκε η γλώσσα του και έγραψε σε επιπίνακι, σε πλάκα, Ιωάννης το όνομα αυτού. Δηλαδή, όταν του είπαν ότι θα γεννήσει η γυναίκα, αυτός, ας το πούμε, είχε μια δυσπιστία. Είχε δυσπιστία και ο Θεός, λόγω της απιστίας του, έγινε για πολλούς μήνες άλαλος. Μετά όμως λύθηκε η γλώσσα του και είπε ότι το όνομα αυτό Ιωάννη. Τοιχογραφία που βαφτίζει τον Χριστό. Η τοιχογραφία είναι του... είναι μέσα στις δεσποτικές εορτές, είναι στον Κύριος Ναό. Εδώ βλέπουμε ότι βαπτίζει τον κόσμο, πριν, ας πούμε, έρθει η στιγμή που θα πάει ο Χριστός. Που μετά από αυτήν είναι, να το πούμε, από ναι, 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 ακριβώς. Αλλά εκείνη, επειδή είναι των Θεοφανίων, είναι και ο Χριστός, είναι στις δεσποτικές εορτές που είναι στον Κύριος Ναό. Πες μου και σε αυτή εδώ που είναι μεγάλη και είναι έτσι. Αυτή η μεγάλη παράσταση είναι του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος. Που εκεί βλέπουμε τώρα μία σκάλα. Βλέπουμε, μία τώρα... σκάλα που ανεβαίνουν άνθρωποι, ανεβαίνουν μοναχοί. Βλέπουμε από κάτω ένα δράκο, ας πούμε, με φωτιά και τα λοιπά, γιατί κάποιοι πέφτουνε και... Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ή αλλιώς ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης, έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο που αναφέρεται στα πάθη και στις αρετές. Για μας τους μοναχούς θα λέγαμε ότι μετά το Ευαγγέλιο είναι η κλίμακα. Ναι. Υπάρχει αυτό το βιβλίο, λέγεται Κλίμαξ, που λέει ότι όλα τα στάδια των αρετών, πώς πρέπει να ανεβεί σιγά σιγά για να φτάσεις μέχρι το Θεό, μέχρι τη θέωση του ανθρώπου. Όμως βλέπουμε ότι πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος να πέσεις. Ναι. Δεν πρέπει να είτε εφησυχάζουμε, είσαι στο πρώτο, λοιπόν, είτε είσαι στο τελευταίο. Ακριβώς, για τη σωτηρία μας έως το τέλος. Και μέχρι βλέπουμε τι είναι ο Χριστός στο χέρι του και ο μοναχός, ας πούμε, μεταφράζεται και με τους ανθρώπους για να πλησιάσει τον Δεσπότη Χριστό, αλλά πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος, γι' αυτό και πρέπει να αγωνιζόμαστε για τη σωτηρία μας. Και πολλές φορές μας. Έχουμε την εντύπωση ότι έχουμε φτάσει. Ναι. Αλλά είναι πολύ πιο οδυνηρό το πέσιμο ακριβώς από την κορφή και παρά από... Και φυσικάζουμε ότι είμαστε καλά, καλά, ότι εντάξει... Ότι είμαστε... Ναι. Ναι.
ότι κάπου έχουμε φτάσει αυτό, έχει κρύβει υπερηφάνεια και πολλά άλλα πάθη και μπορεί να μας κατακριμνήσουν τελευταία στιγμή. Και εδώ έχουμε επίσης συνεχίζουν την παραστάση για τον Άγιο τον Πρόδρομο μέχρι και τον αποκεφαλισμό. Και μάλιστα μέχρι και την πρώτη έβρεση της μίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Γιατί μην ξεχνάμε ότι χωρίστηκε το κεφάλι από το σώμα, οπότε σε κάποια χρόνια είχε χαθεί σαν... Οπότε γι' αυτό γιορτάζουμε και την πρώτη έβρεση, πρώτη-δεύτερη έβρεση της μίας κεφαλής. Και αυτή την τοιχογραφία να φαίνεται, ας το πούμε, τόσο παραστατικά, ναι. Το άψυχο σώμα με το κεφάλι. Ναι. Δεν υπάρχει, ας το πούμε, τόσο... Τόσο παραστατικά, ναι. Και μάλιστα βλέπουμε και τη λεπτομέρεια που έχει κάνει ο αγιογράφος, που έξω από τα κάγκελα της φυλακής φαίνεται και η πόλη. Η πόλη, ναι. Είναι, η πόλη, δηλαδή, ναι. Έχει κάνει τρισδιάστατη εικόνα. Ναι. Το... Και φανταστείτε το είμαστε σε μια εποχή που αγιογραφήθηκε ο ναός, που ήταν... Τουρκοκρατία. Μιλάμε για το αρχές του 1700. Δύσκολη εποχή, δύσκολα χρόνια. Βλέπουμε όμως και την καλλιέργεια των πατέρων που ζούσαν εδώ την εποχή εκείνη. Το καταλαβαίνουμε αυτό από την επιλογή των Αγίων που έχουν επίσης τους αγιογράφους να βάλει. Δηλαδή, βλέπουμε τον Άγιο Μάξιμο, τον ομολογητή. Δεν είναι ούτε τόσο γνωστό. Είναι γνωστός Άγιος, αλλά και σε όσους μελετούν συγγράμματα που έχει γράψει. Οπότε βλέπουμε και το μορφωτικό επίπεδο της εποχής εκείνης των πατέρων. Ότι αυτός είναι, ποιος είναι Άγιος, ο Άγιος Ιωάννης ο Καλλιβίτης. Δηλαδή, εγώ το βλέπω τώρα αυτό και είναι πολύ ζωντανός. Ναι. Είναι, ναι. Έχει κάνει παραστάσεις. Και από εκεί είναι ο Άγιος Αλέξιος, ο άνθρωπος του Θεού. Κάτι άλλο που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι δεξιά και αριστερά στις θύρες, κάτι που δεν σημείωσα πριν, ότι η τοιχογραφία του Αγίου Άνου Κλίμακος μπαίνει σε αυτή την τοποθεσία, όχι τυχαία. Στην εκκλησία δεν μπαίνει τίποτα τυχαία. Ναι. Γιατί βγαίνοντας ο πιστός από τον ναό, να ξέρει, να του υπενθυμίζει, πώς να πω, ο Θεός. Είναι ότι, σαν να ανεβαίνει ένα σκαλοπάτι, ας το πούμε. Ναι, αλλά ότι πάντοτε πρέπει να επαγρυπνεί, πάντοτε πρέπει να προσέχει για τη σωτηρία του. Άρα έχουμε και το ένα και το άλλο που δεν έχουν μπει τυχαία. Ναι. Επαγρύπνηση και ότι πρέπει να πιάσουμε το στόχο ανεβαίνοντας. Ακριβώς, ναι, αυτό. Οπότε είναι σαν τελευταία υπενθύμηση ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε, πρέπει να καλλιεργούμε τις αρετές, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη ζωή μας για να μπορέσουμε να αξιωθούμε να δούμε Θεού πρόσωπο. Δεξιά και αριστερά, που δεν είναι πάλι τυχαία η θέση τους στην είσοδο, είναι ο Άγιος Μωυσής, ο Αιθίωπς, γι' αυτό έχει μαύρο πρόσωπο, ο οποίος ο βίος του ήταν πρώην ληστής. Πρώην ληστής. Ναι. Ο οποίος μετανόησε. Ο Μωυσής ο Αιθίωπς, όχι ο προφήτης. Όχι ο Μωυσής ο προφήτης. Όχι ο προφήτης Μωυσής. Ωραία. Ο οποίος έζησε δύο με ληστείες και εγκληματικότητα, να το πούμε πιο έτσι στις μέρες μας. Όμως μετανόησε, ήρθε σε αυτόν. Έζησε πολύ ασκητική ζωή, με φοβερή στέρηση και αυτοθυσία και γι' αυτό και υγείασε και τον εορτάζει η Εκκλησία μας. Εδώ λοιπόν έχουμε τον Άγιο αυτό που είπαμε, αλλά και από αυτή την πλευρά έχουμε τον Άγιο Βάρβαρο. Είναι τοπικός Άγιος της Αιτωλοκαρνανίας, ο Άγιος Βάρβαρος. Άρα γι' αυτός ήταν, αυτός το πούμε... Αυτός ήταν και αυτός είχε όπως... ανάλογο βίο όπως... με τον Άγιο Μωυσή. Όπως το λέει το όνομά του, ας το πούμε. Ακριβώς. Βάρβαρος. Και αυτός ήταν πάλι με ληστές και που αυτοί καταφέρανε και ανέβηκανε τη σκάλα. Ακριβώς. Χωρίς να πέσουνε. Και είναι τα δύο παραδείγματα των ανθρώπων που έζησαν άσχημη ζωή, δύσκολη ζωή, μέσα στα πάθη και στην αμαρτία, όμως μετανόησαν. Και επέστρεψαν. Και το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ανέβηκαν την κλίμακα. Την κλίμακα. Αυτό που λέγαμε πριν. Έτσι ακριβώς. Άρα δεν μπήκαν τυχαία. Δεν μπήκαν τυχαία. Είναι για να μας. Είναι η τελευταία επέλεξε να βάλει, ας το πούμε, τους πιο βάρβαρους. Είναι η τελευταία υπενθύμηση βγαίνοντας από τον ναό. Ότι παρόλο που. Ότι ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να είμαστε, είμαστε άνθρωποι και αμαρτάνουμε. Σκοπός είναι να μετανοούμε. Αυτή. Δεν είναι αν θα πέσουμε,
αλλά να σηκωνόμαστε. Αυτό είναι το μήνυμα που δίνει ο Θεός με τη μετάνοια. Μας έχει δώσει μεγάλο δώρο, να μπορούμε να μετανοούμε. Να πούμε και για την τελευταία, εκεί πάνω στο φεγγίτι, είναι... Αυτή δεν διακρίνεται πάρα πολύ καλά. Βλέπουμε και τον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο εκεί, αλλά είναι πολύ ψηλά τα γράμματα που... και βλέπουμε και κάποιον με σπαθί από την άλλη μεριά. Η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν έχει εξακριβωθεί ακριβώς που αναφέρεται. Να αρχίσουμε από αυτή τη μεριά που έχουμε δύο αγγέλους, οι άγγελοι. Ναι, μέσα στην αβαθή κόγχη, εκεί ναι. Που βλέπουμε την καντήλα, είναι πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος. Ο πρόδρομος με φτερά. Με φτερά. Με φτερά είναι ο μόνος Άγιος. Βλέπετε και εδώ και στην εικόνα την εφαίστειο που έχουμε, είναι με φτερά πάλι. Ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος είναι ο μόνος που εικονίζεται με φτερά. Όχι γιατί είχε πραγματικά στην πραγματικότητα αληθινά φτερά, αλλά ότι έζησε εις άγγελη πολιτεία. Έζησε τόσο ασκητικά από μικρό παιδί στην έρημο και ασκήτεψε, οπότε ουσιαστικά έζησε ως άγγελος. Γι' αυτό και είναι και ο προστάτης των μοναχών. Ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος. Ούτε αυτό το ήξερα. Ναι. Και εκεί οπότε είναι πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος, ολόσωμος, και παραστέκουν δεξιά και αριστερά άγγελοι. Και πάνε το γραφείο με τα ζώα, με τα δάσος. Είναι από τους ένους που σας έλεγα πριν, ότι όλη η πλάση δοξολογεί το Θεό. Και συμμετέχει και το βασίλειο των ζώων, το δάσος, πολύ παραστατικός. Έχει ερμηνευτεί, έχει ζωγραφίσει ένα σώμα που δεν έχει κεφάλι. Έχει ερμηνευτεί ναι, κάτι γι' αυτό. Αυτό έχει να κάνει, αν θα διαβάσω όλους εκεί τους... ναι, δεν ξέρω ακριβώς τι συμβολίζει, το έχουμε δει. Δεν ξέρουμε γεωγράφος γιατί το... Αν μπορούσαμε να κάνουμε πιο κοντά, λέει και για τα βασιλείς της γης και άρχοντες. Ναι. Ενείται αυτό, όπως σας είπα, ερπετά. Αυτά τώρα είναι γράμματα της τότε εποχής, δηλαδή είναι γραμμένα από τότε. Εννοείται από εκείνη την εποχή. Αλλά αν πάρουμε τους ένους που διαβάζουμε στον όρθρο, σε κάθε Θεία Λειτουργία, που λέει ενείται των Θεών, επί τις δυναστείες αυτού, ενείται αυτών, εν την πάνω και χωρώ, εν κυμβάλι σε βύχης. Βλέπουμε όλες αυτές τις παραστάσεις. Ξύλα, καρποφόρα... Και πάσα κέντρη. Κέντρη, okay. Κέντρος είναι πάλι δέντρο. Πάλι. Ναι, ναι. Ότι όλα δοξάζουν το Θεό. Και οι θάλασσες και τα ποτάμια και τα πουλιά και τα ζώα και τα φυτά. Όλα δοξάζουν τον Θεό και τον άνθρωπο τον έβαλε ο Θεός μέσα στον Παράδεισο και του έδωσε τα πάντα, του έδωσε όλα αυτά. Και τώρα περιμένει με τη σωτηρία μετά την πτώση του Αδάμ οι άνθρωποι να μπορέσουν να ζήσουν ζωή ώστε να γίνουν ή κατά χάρη, να θεωθούν αυτό που καλούμαστε όλοι οι άνθρωποι, είτε λαϊκοί, είτε μοναχοί, να μπορέσουμε να ζήσουμε ζωή τέτοια ώστε να αξιωθούμε της Βασιλείας των Ουρανών. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Εγώ να ευχαριστήσω... Να είστε καλά. Και να ζητήσω μια συγγνώμη για την ταλαιπωρία και για όχι, το... Όχι, δεν πειράζει. Χαρά μας που είπαμε ωραία πραγματάκια. Το μοναστήρι μας και... Γιατί όλα αυτά, κάποιος που μπαίνει μέσα, βλέπει. Αλλά όταν ακούει κιόλας, είναι φυσικά, ένα ταξίδι... Μα κάθε παράσταση έχει και κάποια ερμηνεία. Η Εκκλησία μας πολύ σοφά έχει βάλει την κάθε τοιχογραφία εκεί που πρέπει. Δεν μπαίνει τίποτα τυχαία. Δηλαδή το ότι έχουμε τους Αγίους τόσο κοντά σε εμάς, δίπλα στα στασίδια μας, δεν είναι τυχαία από την Εκκλησία εκεί, σε αυτή τη θέση. Είναι για να μας θυμίζει ότι οι Άγιοι τι ήταν, άνθρωποι σαν και εμάς, με πάθη σαν και εμάς, οι οποίοι όμως αγωνίστηκαν, αγίασαν
Και η Εκκλησία τους τοποθετεί δίπλα μας, να μπορούμε από όσο αποτρόπον την σαν φίλους μας να τους ακουμπήσουμε και να τους ζητήσουμε τη βοήθειά τους. Αυτό σημαίνει, γι' αυτό έχουμε αυτή την αμεσότητα. Και παρόλο που ήταν και άνθρωποι που είχαν κάνει κακά πράγματα στη ζωή τους, ακριβώς, με την πίστη μετανόησαν, και με τη μετανόηση. Έχουμε αυτό το μεγάλο δώρο του Θεού στον άνθρωπο, να μπορούμε να μετανοούμε. Δυστυχώς είμαστε άνθρωποι και πέφτουμε, απλά να μετανοούμε ό,τι και αν έχει γίνει, και αυτό βάζει και τους ληστές και τους ανθρώπους που έζησαν με εγκληματικές, ας πούμε, πράξεις, και όμως μετανόησαν και αγίασαν. Και μην ξεχνάμε και την Αγία Μαρία την Αγία Μαρία την Αιγυπτία, η οποία έζησε αμαρτωλή ζωή ως πόρνη, και μετά, αν ξέρουμε από το βίο της... Εδώ τώρα είναι η Μαγδαλή. Είναι Αγία Μαρία η Αιγυπτία. Η Αιγυπτία. Η Αιγυπτία, η οποία ήταν πόρνη. Πήγε στα Ιερουσόλυμα, θέλησε να, από το βίο της, θέλησε να προσκυνήσει τον Ναό της Αναστάσεως, αλλά κάποια ώρα το χέρι την εμπόδιζε, λόγω της ζωής της. Μετενόησε και προσευχήθηκε στην Παναγία ότι θα αλλάξει ζωή και της επιτράπηκε, μπήκε στο ναό, πήρε αντίδωρο από το ναό και έφυγε για την έρημο του Ιορδάνου, κατευθείαν. Έζησε 17 χρόνια μοναχισμό. Μόνο με το αντίδωρο, όχι απλό μοναχισμό, ερημητισμό. Ήταν ερημίτης, αμόνητης, στις σπηλιές και στην άγωνη ζωή του της ερήμου του Ιορδάνου. Και κατάφερε. με το αντίδωρο που είχε πάρει από τον Άγιο Αναστάσεως. Οπότε γι' αυτό και τη βλέπουμε σκελετωμένη και ποιος ξέρει, ζούσε με ρίζες και με ό,τι έβγαζε η έρημος. Και εκεί βλέπουμε τον Άγιο Ζωσιμά, ο οποίος ζούσε σε μοναστήρι κοντά στον Ιορδάνη και υπήρχε συνήθεια στους μοναχούς όταν πηγαίνανε στην αρχή της Σαρακοστής, είναι πιο έντονο θα λέγαμε το να νηστέψουμε, να εγκρατευθούμε, να κάνουμε μεγαλύτερη άσκηση. Οπότε έφυγε από το μοναστήρι του και αποτραβιόταν στην έρημο για να μπορέσει να ζήσει πιο απόλυτα την νηστεία και την προσευχή. Εκεί λοιπόν συνάντησε την Αγία Μαρία την Αιγυπτία και του ζήτησε, είπε την ζωή της και ζήτησε θα αφήσει του χρόνου πάλι και της έφερε να την κοινωνήσει. Την κοινώνησε και όταν ξαναπήγε, αν καλώς θυμάμαι το βίο της, εύχομαι να μην κάνω κάποιο λάθος, πήγε, της είχε πάει και φαγητό και μάλιστα είχε νοτισμένες πως νοποφακές, ναι. Και ίσα λέει έβαλε τα ακροδάχτυλά της, σαν να λέμε βάζει τα τρία δάχτυλα, πως θα κάνουν το σημείο της αυρού, και όσο έπιασαν τα τρία δάχτυλα, λίγα σπυράκια από φακές φακή που έφαγε όταν είχε κοινωνήσει. Πήγε λοιπόν την επόμενη χρονιά ξανά ο Άγιος Ζωσιμάς και βρήκε την Αγία Μαρία την Αιγυπτία ήδη και κοιμημένη και κατάλαβε ότι πέθανε την ημέρα που κοινώνησε. Είχε εξαπλώσει, άρα είχε σταυρώσει τα χέρια ακριβώς. Κοινώνησε μετά από 17 χρόνια απόλυτης άσκησης και εγκράτειας στην έρημο. Οπότε βλέπετε έχουμε, βέβαια έχουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Καλυβίτη, ο οποίος έζησε από μικρό παιδί στην άσκηση, με αγνότητα και τα λοιπά. Θέλω να πω, έχουμε αγίους που μπορούμε να μιμηθούμε το βίο τους και να παραδειγματιστούμε. Και ανθρώπους που έζησαν και αγίους που έζησαν πιο κακή ζωή, αλλά μετανόησαν και αγίασαν. Οπότε ένας αγώνας, μια κλίμακα. Είναι αυτή η κλίμακα η ζωή μας, που είναι τα σκαλιά των αρετών. Και φεύγοντας, αυτό θα μας μείνει, παιδιά, ότι αν θέλουμε να βγούμε εκεί ψηλά, θα πρέπει να ανέβουμε τη σκάλα με ταπείνωση, με εγκράτεια και με, πώς είπαμε, έχει ο... Επαγρύπνηση, παιδιά. για τη σωτηρία μας. Μπρος πίσω, ναι. Σε κρατάνε κάποιες κουβέντες που για να έχεις το ωραίο αποτέλεσμα θα πρέπει να τα έχεις αυτά τα δύο. Εγώ να πω ότι όποιος βρεθεί εδώ στην Αύπαχτο
Είναι ένας πολύ όμορφος προορισμός, γιατί έχει και μια πολύ όμορφη διαδρομή μέσα στο πράσινο. Πράγματι. Είναι απόμακρα, αλλά κερδίζουμε... Είμαστε 10 χιλιόμετρα από την Άφακτο. Ούτε μακριά, ούτε κοντά. Ναι, και είναι μια όμορφη διαδρομή. Το μοναστήρι είναι σε... σας είπα, ο Άγιος διάλεξε τοποθεσία, είναι κατάφυτη με πλατάνια, με κρύο νερό από την πηγή. Που αναπάβεται. Να ανάψουμε και ένα κεράκι, που ανάβουμε κεράκι έξω. Κεράκι, ανάβουμε, ναι. Έξω. Ανάβουμε έξω αυτή την. Ωραία. Την να πάρω εγώ από εδώ δύο κεράκια. Ναι. Να ανάψουμε ένα κεράκι για όλους εσάς που μας βλέπετε, που είναι πάρα πολλοί κόσμος που περνάει το ζόρι το δικό του μέσα από τα βάσανα, γιατί η ζωή έχει βάσανα, δεν είναι όλα ευθεία. Βεβαίως, και θέλω να κάνετε μια ευχή, να δώσετε κάτι σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι σε ένα κρεβάτι του πόνου, έχουν περάσει κάτι δύσκολο, έχουν χάσει έναν άνθρωπο. Έχω πραγματικά ο Χριστός να παρηγορήσει τις καρδιές των ανθρώπων, είτε βρίσκονται σε ασθένεια, είτε σε οποιαδήποτε άλλη δοκιμασία, να τους παρηγορήσει όπως μόνο εκείνος μπορεί, και η Παναγία μας, να μιλήσει στην καρδιά τους, να τους δώσει την δύναμη και την υπομονή να αντέξουν τον μικρό ή μεγάλο σταυρό που ο Θεός δίνει στον κάθε άνθρωπο, αλλά ο Θεός τον έχει ζυγίσει καλά για τον καθένα, να τον αγκαλιάσουμε το σταυρό μας και να το σηκώσουμε με υπομονή όσο μπορούμε, παιδιά, παρηγορούμενοι από τον Χριστό. Εγώ έχω ανατριχιάσει στα λόγια και είναι πολύ όμορφο το συνέστημα αυτό που νιώθω. Θέλω να πω ότι είναι και πάρα πολλοί άνθρωποι που ενώ έχουν υγεία, έχουν τα πάντα στη ζωή τους, έχουν ψυχική... πώς το λένε... δεν είναι υγιείς ψυχικά, με αποτέλεσμα να τους κάνει χειρότερους από κάποιους που ενώ δεν έχουν υγεία, ζουν πολύ πιο ήρεμα. Και ταλαιπωρούνται το μυαλό, το μυαλό τους, έχουν άρρωστο μυαλό, ενώ τα έχουν τα πάντα. Και για αυτούς θέλω να δώσω δύναμη, να βρουν μια δύναμη, ας το πούμε, μέσα από την πίστη τους. Απλά να γνωρίζουμε ότι σε ό,τι δοκιμασίες και αν έχουμε, δεν είμαστε μόνοι μας. Πρώτον έχουμε τους Αγίους, την Παναγία μας, τον Χριστό, αλλά... Και η Εκκλησία προσεύχεται υπέρ όλου του κόσμου. Αυτό είναι το μεγαλείο της πίστης μας. Και στα μοναστήρια, αλλά και άνθρωποι στον κόσμο προσεύχονται ο ένας για τον άλλον. Ξέρετε, θέλω κι εσείς να προσεύχεστε για μας. Δεν είναι ότι εμείς μόνο θα προσεύχουμε για εσάς. Είπα της μοναχής της Νεκταρίας πριν έρθω εδώ, λέω μήπως έχεις κάποιο γνωστό που όταν είσαι ένα γνωστό, ας το πούμε, σου ανοίγει επιτόπου η πόρτα, γιατί είναι γνωστός. Και ρώτησα τη μοναχή την Νεκταρία, λέω μήπως γνωρίζεις, μου λέει όχι, μου λέει. Λέω θα πάω και εντάξει, πιστεύω να μου ανοίξουν την πόρτα. Μου λέει να μου ανάψει ένα κεράκι η μοναχή. Μου είπε, είναι αυτό ακριβώς που μου είπε πριν. Έτσι είναι, και εμείς έχουμε τις ανάγκη τις προσευχές όλων. Έτσι. Και εμείς προσευχόμαστε για όλο τον κόσμο, οπότε κανείς δεν είναι μόνος. Αυτό να έτσι, μείνει. Έτσι. Ανάβω ένα κεράκι πάντα για τους ανθρώπους που έχουμε χάσει, για τις ψυχές που είναι εκεί πάνω, και λέω στον κόσμο ότι αυτές τις ψυχές ζουν δίπλα μας, είναι δίπλα μας, με την αγάπη μας και με τη σκέψη μας. Αν σταματήσει η αγάπη και η σκέψη, τότε και αυτοί αυτομάτως χάνονται. Και ήταν, ναι. Είμαστε μία εκκλησία. Τι σημαίνει ότι, να το πω, εμείς επί της γης και εκείνοι στον ουρανό, είναι ένα πράγμα, και εμείς θα πάμε στην αληθινή ζωή. Εκείνη είναι η αληθινή ζωή. Οπότε θα είμαστε όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Οπότε δεν σημαίνει ότι κάποιος έφυγε και τελείωσε και δεν υπάρχει. Υπάρχει. Απλά υπάρχει στην άλλη ζωή που εμείς δεν τη βλέπουμε, δεν έχουμε πάει ακόμα εκεί. Και αν τους να ξεχάσουμε... αξιωθούμε, να ανεβούμε την κλίμακα για να φτάσουμε εκεί. Και αν τους ξεχάσουμε, παιδιά, θα μας ξεχάσουν και αυτοί. Και όταν θα ξαναβρεθούμε, θα μας πούνε, μας ξεχάσατε. Έτσι είναι. Οπότε ζουν, απλά ζουν στην αληθινή ζωή. Και θέλω να του ένα γεράκι για την οικογένειά μου, για αυτούς που με αγαπάνε, τους αγαπάω. Τη μητέρα μου, τον πατέρα μου, τον πεθερό μου, την γυναίκα μου, τα παιδιά μου και όλους αυτούς που με αγαπάνε. Και έχουμε δύναμη, λέω πάντα, περισσότεροι λένε να έχουμε υγεία, εγώ δεν θα πω να έχουμε υγεία, εγώ θα πω να έχουμε δύναμη,
γιατί μέσα από τη δύναμη μπορούμε να αντέξουμε τα πάντα. Ενώ είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν υγεία, αλλά δεν μπορούν να αντέξουν τη μιζέρια τους και είναι ισχυρότεροι αυτοί. Και άρα δύναμη, γιατί όταν έχεις δύναμη και έχεις καθαρότητα στο μυαλό και στη σκέψη και έχεις ψυχική ηρεμία, τότε σίγουρα και με τη βοήθεια της πίστης σου να κάνεις παπάδες, που λέγαμε. Σας φέρουμε και ένα κέρασμα. Είναι ήθιστε στα μοναστήρια. Το μοναστήρι φιλοξενεί τον κόσμο που έρχεται εδώ. Γιατί έχω πάει σε αρκετά μοναστήρια, έχουν την αίθουσα που φτιάχνουν τον καφέ μετά την αυτή, κάνουν μια ωραία παρεούλα. Θυμούνται παλιά τη βεγγέρα που κάνανε οι άνθρωποι, τα παλιά τα χρόνια, που το έχουμε όλοι ανάγκη να καθίσουμε, να πούμε. Βέβαια, ακόμα έρχονται, και το κουσκούς, ας το πούμε. Έρχονται άνθρωποι στο μοναστήρι, όποτε έχουμε λειτουργία τις Κυριακές, και παίρνουν ότι αναπαύονται στο μοναστήρι, προσεύχονται κτλ. Όπως είπαμε, δένονται και μεταξύ τους μετά. Και με πνευματικές συζητήσεις στο αρχονταρίκι. Και πολλοί, ας πούμε, θα κάνουν και παρέα, θα πούμε, και εκτός μονής. Θα βρεθούν στην άφακτο, θα πιούν και ένα καφέ, δηλαδή βρίσκονται και εδώ κάθε Κυριακή. Οπότε είναι σαν μια μεγάλη οικογένεια. Που είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, που μπορούν να έρθουν. Έχει ανάγκη ο κόσμος να μιλήσει. Έχει ανάγκη από επικοινωνία. Γιατί έχουν την εντύπωση, έχουμε όλοι μας, ότι πίσω από ένα τηλέφωνο και μέσα στο διαδίκτυο και καθόμαστε, ας το πούμε, στον καναμπέ, αυτή δεν είναι επικοινωνία, είναι καλό και αυτό, έτσι. Γιατί μικραίνει τις αποστάσεις, δηλαδή έχω κάνει παρέας με άτομα που είναι στην Αμερική, που δεν έχω τη δυνατότητα να βρεθούμε, και εκεί κάνει καλό το διαδίκτυο. Αλλά το σίγουρα να είναι... μικραίνει τις αποστάσεις, αλλά το διαζώσεις είναι διαφορετικά. Άρον-άρον. Εγώ λέω πάντα, γιατί σε όλα τα χωριά που πηγαίνω θα ακούσω, παιδί μου, εμείς το Σούρουπο εμαζόνομαστε από κάτω από τη Μουρνιά και ήφερνε ο καθένας το κάτι της του. Εμένα μου είχαν απομείνει δύο πίτες, ο γείτονας του είχε δύο... Έτσι είναι, με απλά πράγματα ευχαριστιόμαστε οι άνθρωποι. Και κάνανε αυτό το κουσκούς. Ή ακόμα και το κοτσομπολιό που κάνανε, ας το πούμε, δυνάμωνε την παρεούλα και να πει και να έχουν την επαφή μέσα από το λόγο, ας το πούμε, και την... Εγώ να σας ευχαριστήσω. Και εγώ χάρηκα που ήρθατε και εύχομαι σε όσους δουν το βίντεό σας να αναπαυθούν πνευματικά και να πάρουν την ευλογία του Αγίου. Εγώ αυτό εύχομαι, να έχουν όλος ο κόσμος την ευλογία του Αγίου. Ευχαριστώ και πολύ. Χαρά μας, όποιος επισκεφτεί το μοναστήρι, να τον ξαναγήσουμε και να τον τρατάρουμε. Και να τον εφιλέψουμε. Εννοείται.